προηγούμενο επεισόδιο έζησε έτσι έντονες στιγμές με τον Λάκη Καβαλά. Στο προηγούμενο επεισόδιο έζησε έντονες στιγμές με την Εύελιν Καζαντζόγλου. Στο προηγούμενο επεισόδιο δεν έζησε έντονες στιγμές με τον Στέλιο Κουδουνάρη. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Έρχεται η Simone Excuse. Λοιπόν, παίζει κανένα εξοχικό? Όχι, σκάφος παίζει. Το καλύτερο σκάφος είναι το σκάφος του φίλου σου. Ναι. Για λέγε. Α, δεν είναι δικό μου, όχι. Α, του φίλου σου. Του φίλου μας, ναι. Ναι, είδες. Αυτό λέω. Λοιπόν, είμαι με το αγόρι μου και όπως κάθε χρόνο πάμε στην Αίγινα για βόλτα και φαγητό. Τι ωραία που είναι στην Αίγινα. Και είναι και δίπλα και πας και εύκολα. Ναι, 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 πολύ ωραία. Και έχει και τα μπλητικά ταβερνάκια, φιστίκια, δεν το συζητώ. Πολύ ωραία. Έχεις να πεις κάτι άλλο για το κόνσεπτ αυτό? Όχι, όλα αυτά είναι δικά μου. Φοράω χαμηλά. Το πουλοβεράκι μου το έχω σε περίπτωση που πάρουμε το φουσκωτό και βγούμε λίγο πιο μακριά. Α, με το φουσκωτό θα πάτε? Το φουσκωτό είναι βοηθητικό προς το σκάφος. Όχι, θα πάμε με το σκάφος και αν δεν έχει θέση στη μαρίνα θα το αφήσουμε έξω και θα μπούμε με το φουσκωτό. Εγώ έχω πάει μόνο με το πλοίο της γραμμής. Θα σε πάμε, Κατέρνα. Πόση ώρα κάνει με το σκάφος? Με το σκάφος, αναλόγως που βρίσκεται, σε ποια μαρίνα της Αθήνας βρίσκεται. Α, ναι. Αν είσαι στην Γλυφάδα, πας απέναντι. Ναι. Πόση ώρα την Γλυφάδα? Μία ώριτσα, νομίζω. Μία τίποτα δεν είναι η Αίγινα από την Γλυφάδα, βέβαια. Εσύ καλά, με το σκάφος μεγάλο. Εντάξει, αναλόγως πώς το βλέπει ο καθένας. Πόσα μέτρα? Δεν θυμάμαι. Είναι μεγάλο. Ψαρόβαρκα. Δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Μόνο στιλιστικές λεπτομέρειες. Μόνο αυτές μας ενδιαφέρουν. Βαθμολογήστε. Έχεις ακριβώς την ίδια βαθμολογία που πήρε η Νικολίνα. Όλα τρία εκτός από δύο. Και όπως καταλαβαίνεις, το ένα από τα δύο διάρια είναι της Νικολίνα. Της Νικολίνας. Είναι αυτό ανταποδοτικό το διάρι? Όχι. Όχι. Απλά δεν έχω πρόταση για να βγουν έξω. Δεν θα έλεγα αυτό. Α. Τι θα έλεγες, έλα. Γεια σου, Σιμών. Γεια σου, Νικολίνα. Ποια πράγματα θα άλλαζες αυτό το look? Παρακαλώ. Τα γυαλιά. Ναι. Θα ήθελα ένα πιο ανοιχτό χρώμα. Ναι. Παρεμπιπτόντως είναι η πρώτη φορά, συγγνώμη που διακόπτω, που κάποιος σχολιάζει τα γυαλιά μου. Συνήθως δεν έχει τύχει ποτέ, είναι σαν τα αγνοούν. Αν φοράω τσάντα, δεν τη σχολιάζουν. Αν λείπει η τσάντα, όμως πάντα λείπει. Ναι. Μου κάνει εντύπωση. Η τσάντα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι θεϊκή. Είναι τέλεια. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Είναι 20 χρονών. Ενηλικιώθηκε. Είναι όσο είμαι εγώ. Έχει μπει στο πανεπιστήμιο. Σαν και σένα. Ναι, θα ήθελα άλλο γυαλί. Πιο ανοιχτό. Ναι. Δεν μ' αρέσει η ζώνη που έχεις βάλει. Κοίταξε να σου πω. Θες τι θα μ' άρεσε σε αυτό το look? Τι θα σου άρεσε? Θα μ' άρεσε να έχεις μία ζώνη που ήταν η ίδια απόχρωση με το παντελόνι σου και το σακάκι σου και να έχει μία χρυσή αγγράφα όπως είναι η τσάντα σου. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Και αυτή η ζώνη που φοράω έχει χρυσή αγγράφα, αλλά επειδή σχολιάστηκε πολλές φορές όσο αφορά τα λόγο και τα λοιπά και είναι δίπλα η τσάντα με τη ζώνη. Προσπαθώ όσο μπορώ να εξαντλώ οποιαδήποτε περίπτωση σχολιασμός κτλ. Ξέρω ότι το στυλ σου είναι quite luxury. Ναι. Και στη συγκεκριμένη εικόνα θα πήγαινε να φαίνεται αυτή η αγγράφα και δεν θα ήταν επιτεδευμένη. Το έκανα και πριν. Θα μ' άρεσε, ας πούμε, όπως σου είπα, αυτή η ζώνη να ήταν η διαπόχρωση με το παντελόνι σου. Το παντελόνι σου το θεωρώ λίγο κοντό. Όχι, είναι ακριβώς έτσι. Μην μου πείτε ότι είναι τσαλακωμένο, είναι έτσι το ύφασμα. Δεν είπε τσαλακωμένο, κοντό το είπε. Όχι, λέω σε περίπτωση που θα το πει κάποιος άλλος. Ναι, θα το ήθελα λίγο πιο μακρύ το παντελόνι σου. Ναι. Μ' αρέσει το παπούτσι, κατά τα άλλα. Ίσως η απόχρωση θα ήθελα να είναι λίγο πιο. Πάλι σαν το παντελόνι. Παρόμοια με το παντελόνι, αλλά όχι ίδια. Mm-hmm. Αυτά θα άλλαζα στο look σου και θα ήταν πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ. Πώς σου φάνηκαν αυτά που είπε η Νικολίνα μας? Τέλεια τοποθέτηση. Σήμερα είναι εντάξει. Ορίστε. Λοιπόν, και πάμε. Ζέτα μου, εσύ είσαι πάλι το διάρι. Τι θα γίνει όμως?
Τι θα γίνει. Είναι ένα όμορφο, αλλά κατά εμένα πάλι βασικό look και στα ίδια χρώματα και αυτά. Παρ' όλα αυτά. Δεν έχω φέρει το ίδιο χρώμα ποτέ, χακί. Είναι η πρώτη φορά που φέρνω. Στα χρώματα αυτά, τα παστέλ, σε αυτή την παλέτα εννοώ. Από εκεί και πέρα αισθάνομαι ότι αισθάνεσαι λίγο άβολα με το παντελόνι. Δηλαδή, όση ώρα είσαι εκεί, όλο κάνεις έτσι, όλο το τραβάς. Το τελείωμά του τελειώνει ακριβώς κάτω από το... αυτό που νιώθουν, αν είμαι άβολα τα παπούτσια, το παντελόνι με τρελαίνει. Ναι, να πω μπορώ να ολοκληρώσω μία φορά. Σταμάτα πολύ. Να, και τώρα το ίδιο κάνεις. Το ίδιο κάνω, ξέρεις για ποιο λόγο, γιατί έχω το μικρόφωνο πίσω. Κοίτα το τώρα, άνοιξε λίγο το σακάκι σου να δεις. Δεν έχει ωραία εφαρμογή. Δεν είναι καθόλου κολακευτικό. Μπορώ να τελειώσω. Ναι. Ανοίγοντάς το, τελειώνει. Εκεί όμως ακριβώς. Ναι. Το πάνω μέρος. Και εκεί το στήθος σου. Δεν σε κολακεύει. Το παντελόνι το συγκεκριμένο έχει αυτή την εφαρμογή ακριβώς. Έχει αυτή τη ζώνη, δεν την έχω σφίξει καθόλου. Εδώ και να βγαίνει όλο αυτό το βολάν, το σφίγμα. Ναι, προφανώς και έχει. Ακριβώς. Επειδή είναι πολύ ψηλό μέσο και πολύ στενό πάνω. Αγάπη, άνοιξε το λίγο να το δούμε, να καταλάβει. Σου αρέσει αυτό όπως φαίνεται. Μα έτσι είναι το παντελόνι. Δεν ξέρω, είναι το πατρόν του στο παντελόνι. Δεν το έχω κάνει εγώ. Και τη ζώνη δεν την έχω σφίξει πολύ. Είναι όσο είναι το παντελόνι ακριβώς. Δεν μου αρέσει καθόλου η εφαρμογή στο παντελόνι, ειλικρινά. Το γυαλί δεν με χαλάει τόσο, αλλά σε έχουμε δει και με... Καλύτερα. Και ναι, τώρα κάτι μπες, κάτι... Και το βλέπω και λίγο βασικό. Δηλαδή δεν είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε ένα τύπου σαν λινό... Δεν είναι λινό. Ένα πουκάμισο. Να είπα τύπου, δεν ξέρω ακριβώς τι υφή έχει. Αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ. Πιστεύω δεν χρειάζεται καν να πω το μέσο όρο. Θα τον θυμάσαι από την Νικολίνα. Ούτε καν. 2,4. Καλή επιτυχία.